χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ με τον Αντρούλη μου. Πόσα χρόνια είστε? 35. Λάθος. Είμαστε παραπάνω. Βέβαια είμαστε παραπάνω. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι πολύ μακριά από, 35, από το 1984. Βέβαια. Άρα λοιπόν είμαστε 36-37 χρόνια. Μεγάλωσα τρία παιδιά και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι οριακά. Η Μπέση παραμένει παιδί. Να ταντεύσει ένα παιδί συνέχεια. Είναι κουραστικό. Και να έχεις χιλιάδες ερωτήσεις κάθε μέρα από τις πιο απλές με τις πιο δύσκολες. Για πες, βρε παιδί. Κάποια στιγμή φτάνει στο διατάφτα και λες αμάν δεν αντέχω άλλο. Ήσουν τυχερή που βρέθηκες τη στιγμή εκείνη που έκανα τις σκέψεις για να δημιουργήσω οικογένεια. Και ο καλός Θεός έστειλε εσένα κοντά μου. Για να με ειλικρινείς, πάντα μου άρεσε η Μπέση, την έβλεπα στην τηλεόραση. Ήταν και θαυμαστής μου δηλαδή. Και έλεγα, αμάν, μια τέτοια γυναίκα πρέπει να παντρευτώ. Εγώ ήθελα να φτιάξω τη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Και βρέθηκε μια συνάδελφός μου, η Εύη Σαρή, η οποία είχε δεσμό με γυναικολόγο και μας έφερε σε επαφή ένα είδος σαν προξενιό ήταν. Προξενιό δεν μου αρέσει. Δεν έγινε κανένα προξενιό. Ναι, έγινε μια γνωριμία. Στο σπίτι της συναντηθήκαμε. Νόμιζα θα μαγειρεύω ωραία γιατί με ρώτησε από πού είναι η καταγωγή μου και είπα από Σμύρνη. Εκεί έπεσα έξω στη διάγνωση. Θα κάνω λέει σουφλέ. Είπα και εγώ εντάξει. Προσπάθησα, το έφαγα, λέω εντάξει, πρώτη φορά μαγειρεύει. Σουφλέ μετά από 2-3 μέρες, ξανά σουφλέ μετά από 2-3 μέρες. Καλέ, το πέτυχα, γι' αυτό του το έφτιαχνα συνέχεια. Δεν μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, είπα τι να πω τώρα. Περάσανε αυτά, τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία τώρα, καλύτερα από τότε. Άμα θελήσει να μαγειρέψει, πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά δεν θέλει. Αφού μαγειρεύω γιατί? Εγώ και τα βρει έτοιμα, σου λέει γιατί. Ό,τι και να κάνει, το κάνει γλύκισμα. Μου είπατε για το γλυκό κουταλιού που έχετε φτιάξει. Γλυκό κουταλιού. Α, ναι. Δεν αφήνει, βάζω και βάζω. Πώς θα είμαι γλυκιά αν δεν τρώω γλυκό? Είμαστε στην Επίδαυρο. Και έπρεπε Μπέση να κάνει δίαιτα. Και μας έφερνε το δελφίνι που υπήρχε τότε. Της έφερνε κάθε μέρα το φαγητό της. Για να φάει η Μπέση τις ειδικές θερμίδες και το ειδικό γλυκό το οποίο θα την έκανε να δυνατήσει. Μετά έτρωγε ό,τι έβρισκε μπροστά της. Και βεβαίως τζάμπα τα χρήματα για τη δίαιτα, τζάμπα οι βόλτες με το δελφίνι, πάλι δεν χάσαμε κιλά. Η Μπέση κάθε χρόνο σχεδόν δούλευε. Κάναμε τη γιορτή, την ξεκινούσαμε στο μαγαζί. Αν θυμάμαι καλά, έφευγα πάντα και λιγάκι νωρίτερα. Αφού κάναμε τη γιορτή και λέγαμε τα χρόνια πολλά, ούτως ώστε την επόμενη ημέρα να είμαι ετοιμοπόλεμος να μπορέσω να τακτοποιήσω το τραπέζι. Ναι, μία φορά κάναμε αλλαγή στο μευτήριο που ήμουν τότε και ήρθε και η Μπέση μαζί μου για να είμαι μόνος μου. Ήταν μία κυρία δίπλα η οποία ούριζε και όταν και φώναζε. Και τη βοήθησε. Εσείς λέει που ξέρετε, λέει, και λέω έχω κάνει μαθήματα. Και γέννησε και αυτή ωραιότατα.